Να προχωρήσουμε τώρα, να προχωρήσουμε με τον Ανδρέα τον Βάγια, γιατί, Ανδρέα, θα δείξω πρώτα κάτι. Λοιπόν, είχαμε εδώ αυτά εδώ τα πολύ όμορφα τσαντάκια που μάθαμε ότι πολλούνταν και συνεχίζουν να πολλούνται στο πολιτήριο του Εθνικού Θεάτρου. Λοιπόν, αυτά εδώ τα τσαντάκια τα κατασκευάζουν, τα φτιάχνουν νέα άτομα, κρατούμενοι, παιδιά ουσιαστικά, 18-20 χρονών, στις φυλακές του Αυλώνα, όπου εκεί, Ανδρέα μου, λειτουργεί και ένα σχολείο που κάνει πραγματική δουλειά και δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Και είναι εκεί καταφέραμε να μπούμε και πήγες εσύ. Βρεθήκαμε λοιπόν με την κάμερα της εκπομπής στο σχολείο των φυλακών νέων Αυλώνα. Πρόκειται για παιδιά 18 έως 21 ετών. Εκεί λοιπόν το τσαντάκι που έδειξες, Μάριον, είναι αυτό ακριβώς. Το σχολείο λειτουργεί κανονικότατα, έχει το ορολόγιο πρόγραμμα. Είναι το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα το οποίο έχει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και ΙΕΚ. Εκτός λοιπόν από το κανονικό ορολόγιο πρόγραμμα υπάρχουν και 27 προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα από τα οποία είναι η κατασκευή αυτών των πορτοφολιών, τα οποία έδειξες. Και, έχεις και εσύ μπροστά σου. Έχω και εγώ, μπορώ να δείξω και εγώ άλλο ένα. Αυτό είναι ένα ακόμα που έχουμε εδώ για να το δείξουμε. Αυτά λοιπόν τα κατασκευάζουν ως κομμάτι του προγράμματος οι μαθητές. Είναι κάτι το οποίο προσφέρει και ψυχολογικά, ως απασχόληση δηλαδή, μέσα στο η συνθήκη του εγκλεισμού, αλλά και χρηματικά, καθώς το κάθε ένα από αυτά, τα χρήματα, καταλήγουν στον μαθητή, ο οποίος το κατασκεύασε. Είναι πολύ ωραία και για δώρο. Τώρα εμείς θα παρακολουθήσουμε μαζί σας πάλι το βίντεο αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει και να πούμε και να νομίζω είναι σημαντικό ότι η λειτουργία του σχολείου εκεί πώς απασχολεί και πώς δίνει ευκαιρίες, γιατί παιδιά από αυτό το σχολείο έχουν καταφέρει να μπουν μέχρι και το πανεπιστήμιο. Από το 2000, να σου πω, Μάριον, μέχρι και σήμερα που λειτουργεί το σχολείο, έχουν υπάρξει 36 μαθητές οι οποίοι έχουν καταφέρει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε και να θυμηθούμε ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει, λέει, μια φυλακή. Πάμε. Right into this world. Στη φυλακή κάθε μέρα είναι η ίδια. Όταν όμως ξυπνάς το πρωί και έχεις ένα σκοπό όπως το να πας σχολείο και στο σχολείο συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι απ' έξω, που έρχονται και μπορείς να ανταλλάξεις μια διαφορετική κουβέντα, είναι κάτι το διαφορετικό. Σε κάνει να έχει νόημα η μέρα σου, να περνάει πιο ευχάριστα. Καλώς κακώς μπήκαμε στη φυλακή. Να πάρουμε ένα χαρτί να μας βοηθήσει να βγούμε έξω. Βοήθησε και τώρα. Εδώ περνάμε πολύ δύσκολα που είμαστε κρατούμενοι. Όμως μας βοηθάει το σχολείο. Αυτό είναι το προάβλιο που χωρίζει το κτίριο των φυλακών με το σχολείο του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα. Κάθε μέρα οι μαθητές ανεβαίνουν τα σκαλιά για να περάσουν στις αίθουσες και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία ένταξη στην κοινωνία. Κοιτάξτε, οι δικοί μας οι μαθητές είναι οι μαθητές που τα άλλα τα σχολεία τους έδιωξαν και τελικά κατέληξαν στον δρόμο και κάποιοι από αυτούς που κατέληξαν στον δρόμο βρέθηκαν στον Αυλώνα. Είναι οι μαθητές. Είναι οι μαθητές που η εκπαίδευση τους έδιωξε. Ήταν θυμωμένοι γι' αυτό. Πάνω από 300 κρατούμενοι ηλικίας από 18 έως 21 ετών βρίσκονται στη φυλακή του Αυλώνα, με το 80% περίπου να παρακολουθεί μαθήματα στο μοναδικό σχολείο που βρίσκεται σε σοφρονιστικό κατάστημα στην Ελλάδα και διαθέτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από δημοτικό μέχρι και ΙΕΚ. Πληροφορική κάνουμε αυτή την ώρα. Είναι τρίτης λυκείου. Πάμε να δώσουμε και πανελλαδικές για αυτό το θέμα, οπότε είναι λίγο σημαντικό. Έχω απουσίες σε μένα και έξω, λόγω της δουλειάς, αλλά εδώ μέσα το ξαναβρήκα το ενδιαφέρον. Πολύ. Δηλαδή έγινε ο κύριος στόχος του να περάσουμε πανεπιστήμιο. Έξω δυστυχώς δεν παρακολουθούσα το σχολείο. Ήμουν το παιδί της πλατείας. Μετά είχα άλλα ενδιαφέροντα. Είχα ανάγκια, κοπέλες. Τι σε έκανε και λες ότι άλλαξε εδώ μέσα? Πρέπει να μπει σε μια καθημερινότητα. Πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα. Άμα δεν έχει πρόγραμμα, η φυλακή δεν περνάει. Τα δυσκολότερα προβλήματα είναι να πείσουμε τα παιδιά που έχουν παραιτηθεί ή αυτά που βρίσκονται σε μελαγχολία, σε κατάθλιψη, αυτά που είναι θυμωμένα, να έρθουν κοντά. Κοντά στην κοινωνία του σχολείου, να γίνουν ένα με τους συμμαθητές τους. Να μετατρέψουμε δηλαδή τον κρατούμενο σε μαθητή και το συγκρατούμενο σε συμμαθητή. Με
υπόψη αυτά και να φτιάξει τέτοια χαρτί, μετά να ράψει. Όταν είσαι εδώ μόνο στο σχολείο ή και όταν είσαι μέσα στο κελί? Και μέσα στο κελί. Και δεν καταλαβαίνει τι βαράει η φυλακή πάνω σου. Περνάει εύκολο. Δηλαδή μυαλό σου μόνο να κάνει δουλειά. Εκτός από το ορολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές διαλέγουν σε ποιο από τα 27 προαιρετικά προγράμματα του σχολείου θα συμμετέχουν. Φέτος μάλιστα κατάφεραν να πουλήσουν ακόμα περισσότερα από αυτά τα τζαντάκια, καθώς διατέθηκαν και από το πολιτήριο του Εθνικού Θεάτρου. Εγώ συμμετείχα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων μεταξύ φυλακών. Και εκεί είδα αυτό το πρόγραμμα που το τρέχανε και με εντυπωσίασε. Μαθητές στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα μαθαίνουν και κατασκευάζουν τσαντάκια και πορτοφόλια ανακυκλώνοντας χαρτί. Στη συνέχεια πολλούνται με τα έσοδα να πηγαίνουν εξ ολοκλήρου στους ίδιους. Σημαντικό όφελος είναι το χρηματικό, έτσι. Είναι παιδιά που δεν έχουν κανέναν εδώ. Μπορούν να βρουν και άλλες δεξιότητες που έχουν, γιατί μέχρι τώρα ίσως κάποιος δεν είχε ασχοληθεί να τους το δείξει αυτό. Έχουν ανακαλύψει ότι μπορούν να ζωγραφίσουν πάρα πολύ ωραία, ότι τραγουδάνε πάρα πολύ όμορφα. Τι είναι τελικά ένα σχολείο μέσα σε μια φυλακή? Είναι η ελπίδα των παιδιών. Είναι η προσπάθειά τους να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Είναι μια διέξοδος για την ελευθερία τους. Το μόνο πρόβλημα που έχω, μεγάλο πρόβλημα, είναι τι θα γίνει όταν θα αποφυλακιστούν. Θα ξανάρθουν δίπλα μας, σε εμάς που τους διώξαμε, που δεν τους δώσαμε μια πρώτη ευκαιρία. Άραγε όταν αποφυλακιστούν θα τους δώσουμε την ευκαιρία που αξίζουν. And touch me. Λοιπόν, τα είπε όλα το βίντεο, είναι η ελπίδα το σχολείο και η δεύτερη ευκαιρία που χρειάζεται σε τόσο νέους ανθρώπους. Κάτι στραβό μπορεί να πήγε, κάτι λάθος, αλλά έχουν τη ζωή μπροστά μετά. Μια από τις φράσεις που χρησιμοποιεί και ο κύριος Δαμιανός, ο διευθυντής, δεν είναι η λέξη επανένταξη, είναι η λέξη ένταξη. Γιατί λέει ότι για να επανενταχθείς πρέπει ήδη να έχεις ενταγμένος κάπου. Ναι. Ωστόσο, δεν συμβαίνει πάντα. Μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα εδώ οι τηλεθεατές. Προφανώς και συγκίνησε το θέμα. Εγώ να πω ότι αυτά τα τσαντάκια εδώ έχει και ο Αντρέας ένα μπροστά του. Αυτό εδώ έχει 15 ευρώ και αν θέλετε. Και είναι και πολύ όμορφο και πολύ καλέσθητο. Δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνετε για δώρα Χριστουγέννων. Εγώ πραγματικά το σκέφτομαι. Και αυτό που ρωτάει ο Αντρέας έχει 20 ευρώ στο πολιτήριο του Εθνικού ή αλλιώς. Ή αλλιώς μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διευθυντή των φυλακών, του σχολείου των φυλακών, με συγχωρείτε, τον Πέτρο Δαμιανό. Μέσω Instagram. Μέσω της σελίδας του στο Facebook. Στο Facebook. Παράλληλα, μπορούμε να πούμε ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί περιοδικά, ιδιαίτερα κόμικ, τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί, μπορεί να τα στείλει. Στείλει ως πρώτη ύλη. Ακριβώς. Γιατί είναι ακριβώς αυτή είναι η πρώτη ύλη με την οποία κατασκευάζουν.